Είναι πολύ ευχάριστη η θέση μου να ξανάρχομαι στην Κρήτη. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοδία στην εφορία, στην τοπική εφορία του Ηρακλείου. Είδα με χαρά ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ουρές και τα προβλήματα των φορολογουμένων και μάλιστα έχει συμμαζευτεί πάρα πολύ και το αρχείο και άρα βλέπουμε ότι η ψηφιοποίηση έχει αρχίσει και λειτουργεί. Από εκεί πέρα μιλήσαμε για το προσωπικό, για τις διάφορες ελλείψεις που υπάρχουν, για διάφορα σχέδια τα οποία ξεδιπλώνονται το επόμενο διάστημα, ώστε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της ΑΔΕ στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της δασμολογοδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Αυτό είναι κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Το κατέστησα σε όλους σαφές. Είχαμε τη χαρά να είμαστε μαζί και με τον διοικητή, τον κύριο Πιτσιλή, και βλέπουμε ότι αποδίδουν σιγά σιγά καρπούς αυτά που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά είναι πολύ περισσότερα αυτά από τα οποία έχουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Τέλος, είμαστε και στο επιμελητήριο εδώ με την αγορά. Μιλήσαμε για τα ζητήματα που τους απασχολούν. Αλλά επίσης κατέστησα σαφές ότι είναι αταλάντευτη απόφαση της κυβέρνησης τα ζητήματα της φοροδιαφυγής να πάρουν την πρώτη θέση στις προτεραιότητές της και να μην κάνουμε πίσω. Το λέει πολλές φορές ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, ένας άνθρωπος που έχει έλκει την καταγωγή του και από την Κρήτη, ότι το αυτοκίνητο της κυβέρνησης που θα αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή δεν έχει όψη. Έχετε εικόνα, κύριε Υπουργέ, πόσο πιο απλά θα ήταν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων, αν αυτό το κομμάτι της φοροδιαφυγής είχε επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί και να έχει περιοριστεί στο ελάχιστο? Κοιτάξτε, δεν πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε. Η χώρα μας έχει κάνει μεγάλα βήματα τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα όμως είμαστε κάτω από το μέσο όρο. Αυτό είναι επίσης αλήθεια. Άρα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Αυτό θα είναι προς όφελος όλων και, εν πάση περιπτώσει, θα είναι προς όφελος αυτών οι οποίοι το αξίζουν περισσότερο. Και αυτοί είναι οι νομοταγείς πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, όλες τις υποχρεώσεις τους.